Υπόμενοι απολαμβάνουν δροσερές στιγμές στα κρυστάλλινα νερά των Ματάλων, όπου η θερμοκρασία χτυπά κόκκινο. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι εδώ. Πανέμορφο το μέρος, όμορφοι άνθρωποι. Κάνει ζέστη, αλλά όποιος ψάχνει βροχές, ας πάει στο Παρίσι. Εγώ προτιμώ να είμαι εδώ. Από ό,τι βλέπω, μάλλον καλά πάει. Εγώ δεν είμαι από εδώ, αλλά εντάξει, πολύ ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Κάνει ζέστη. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι. Η παραλία έχει κόσμο καθημερινά. Απλά είναι και κόσμος που πηγαίνει έρχεται. Έχει τα πόλη την Κρήτη να δει την παραλία μας. Τη διάσημη παραλία των Ματάλων, η οποία είναι και η μόνη free COVID στο 100% παραλία του Νότου. Γερμανοί, Γάλλοι, Αυστριακοί, Ιταλοί και Βέλγοι μιλούν με θερμά λόγια για τη διάσημη παραλία των Ματάλων, για την φιλοξενία και τους ανθρώπους της, δηλώνοντας ότι νιώθουν ασφάλεια. Είναι η πρώτη φορά. Εύχομαι να μην είναι η τελευταία φορά. Νιώθω ασφάλεια. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά περνάμε φανταστικά. Fantastic. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί. Θα μείνουμε μία εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ, παρόλες τις δυσκολίες, πάμε καλά. Και δουλεύετε πιο πολύ με Γερμανούς, μεγάλους, να μας πείτε. Δουλεύουμε με ανθρώπους από Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολλούς Γερμανούς, Αυστριακούς, Ιταλούς, Βέλγους. Και έχουμε όμως και νότιες, Πορτογαλία, Ισπανία. Μέχρι και τέλη του Νοεμβρίου μπορεί να επιμηκυνθεί η τουριστική σεζόν. Φέτος η τουριστική σεζόν ξεκίνησε έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 70%, γεγονός που προκαλεί ικανοποίηση σε ξενοδόχους. Τουριστικά φέτος πάμε πολύ καλύτερα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Έχουν μια δυναμική τα Ματάλα αυτή τη στιγμή. Έρχεται κόσμος περισσότερο στα Σαββατοκύριακα, περισσότερους Έλληνες δηλαδή πλέον στα Σαββατοκύριακα. Οι πληρότητες πιστεύω ότι είναι γύρω στο 60% με 70%. Αν αναλογιστούμε ότι πέρσι ανοίξαμε 1 του Ιούλη, φέτος ανοίξανε τα πιο πολλά ξενοδοχεία από τις 17 του Μάη. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Αν τα πράγματα μείνουν όσο έχουν και τα πράγματα είναι έτσι όπως θέλουμε και εμείς, νομίζω ότι θα έχει κόσμο και Οκτώβριος, ναι. Το τελευταίο δεκαήμερο έχει αυξηθεί σημαντικά η κίνηση στα Μάταλα, ενώ τα Σαββατοκύριακα βουλιάζει από κόσμο, όπως δηλώνουν επαγγελματίες της περιοχής. Ήρθαμε να δούμε τις σπηλιές στο ταξίδι μας. Είναι η πρώτη φορά. Αγαπήσαμε πολύ τον τόπο σας. Yes, it is beautiful. Το μπλε της θάλασσας μαζί με το κόκκινο χρώμα του ήλιου, την ώρα της ζύζης του, δημιουργούν μια ποικιλία χρωμάτων και όλα αυτά με φόντο την αμμώδη παραλία και τα τεχνητά σπήλαια που είναι λαξευμένα στους βράχους. Φέτος συμπληρώνονται 51 χρόνια από το κλείσιμο των ιστορικών σπηλιών στην παραλία των Ματάλων, η οποία αποτέλεσε την δεκαετία του 60 και 70 τόπο συνάντησης των χίπης.